Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Είναι τεούλικο για να πτερώσει τα λάθη τα δικά μου. Δημιούργησα σας μεγάλη ανασφάλεια. Εντάξει, παύριο να γίνει κάτι, να μείνει η οικογένεια άστεγη. Τι φταίει ο Αλέξανδρο? Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγούσα και ένεψε μου ένας άνθρωπος που εφορούσε στολή αστυνομικού να σταματήσω. Και τι σου είπε? Μπορείς να μοιράσεις την αγάπη σου στα αυτιά? Να αγαπάς 50% για νύχι και 50% εμένα, ή μάλλον καλύτερα 60 με 40 υπέρ μου. Τι πελάρες είναι τέτοιες που λάλλεις τώρα? Τι λέω ρε Ελένη? Όπου μπλέκονται τρεις σε μια κατάσταση είναι αναπόφευκτο να περισσεύκει. Τα παιδιά μου, φαντάζομαι γνωρίζεστε. Φυσικά. Η Νέσα βλέπω δεν έχασες καιρό, ε. Ξεπεράσαμε και τον Έκτορα. Από ό,τι άκουσα, ούτε ο γιος σου έχασε καιρό. Και αν εύχεται τελευταίως με κάποια νιώβη γραμματέα και πολλά καλή φίλη του Μακαρίτη του Παύλου. Και πολλά προκομμένη κοπέλα, να σας ζήσω. Εμείς τι έκαναμε τώρα? Αντί να συγκεντρωθείς το πρόβλημα να δεις να συμπαρασταθείς τις κόρες σου, φταίμε σου εμείς. Όχι, όχι. Εσείς δεν μου φταίτε καθόλου. Ο πρώτος που μου φταίνει ο κύριος Πουποδά που ντρέπουμε να λαλώνει είναι κύριες μου. Γιατί έπιασε δυο πόρνες στη σούτσου και φέρνετε στα μέσα. Παπά! Σε παρακαλώ. Είμαι διχάγια, με κάποιος να νιώθω χειρότερα. Άντε ρε Έκτορα τώρα, αφού λέω, κλείς τα μάτια σου. Τα έκλεισα. Παρακάτω. Τι έγινε, φεύγεις? Όχι, απλά θέλω να κλειδώσω την πόρτα. Κοιμήθηκα λίγο παραπάνω, τι πειράζει. Τον έκανε στο καφέ σου. Μα τι είπε, είσαι μαθημένο έτσι, άμα. Το μάθημα και το ξεμάθημα είναι κοντά κοντά. Α, έτσι έγινε και τώρα. Έτσι έπρεπε να γίνει από καιρό. Πού ήσουλεψε? Βγήκαμε τον Νικηφόρο. Πήγαμε σε μια ταβέρνα με μουσική. Α, βγήκε με τον Νικηφόρο. Ναι, και περάσαμε απίθανα. Μαμά. Ναι. Έπρεπε να ντρέπεσαι, όχι να χαϊρεντίζεσαι. Γιατί να ντρέπω, κάνω κάτι κακό? Ξέρεις πόσο χρόνο είσαι ρε μαμά? Α, μην αρχίσεις πάλι, έχω πονοκέφαλο. Άντε τώρα που έχεις σήμερα, ποιος έμπου. Καλημέρα σας. Είναι το σπίτι της κυρίας Δώρας εδώ? Ναι. Αυτά λουδία είναι για την κυρία Δώρα. Ευχαριστώ. Τα λουλούδια σας, κυρία Δώρα. Τι όμορφα που είναι! Ωραία, σκέρια, ωραία. Έχει και κάρτα. Είναι από τον Νικηφόρο. Α, και τι γράφει ο Νικηφόρος? Στην ομορφιά σου δεν μπορώ περιγραφή να κάνω. Δεν είδα πιο γλυκιά μορφή στον κόσμο τον απάνω. Αμά, πέ μου, τον Νικηφόρο, είναι στο νεκροταφείο που τον εγνώρισες, ε, ναι. Ναι, γιατί? Ντά γιατί, ωραία. Να δούμε πώς θέλεις όρο ψέντα 30 φύλλα και με ψέσουν τα.
Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Θέλω αυτή τη στιγμή να διακόψει τη σχέση με την Νιώβη. Ω, μην αρχίσεις πρωί-πρωί. Αυτή η γυναίκα είναι επικίνδυνη. Το καταλαβαίνεις? Μανά, εχθές ήσουν μια χαρά μαζί της. Τι σε πιάσε τώρα? Ήμουν απλώς ευγενική. Το τι αισθανόμουν μόνο εγώ το ξέρω. Απλά ξέρεις τι. Δεν έχεις ξεπεράσει ακόμα ότι ήταν με τον πατέρα. Αυτό σε ενοχλεί. Και αυτό σου φαίνεται τόσο ασήμαντο? Ο πατέρας σου δεν ήταν μόνο άντρας μου. Ήταν και πατέρας σου. Πώς μπόρεσες? Μην αγχώνεσαι. Δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Ένα απλό κρεβάτι κάνουμε. Με οποιαδήποτε άλλη θέλεις, με οποιαδήποτε άλλη θες, σε παρακαλώ, αλλά όχι με αυτήν. Πώς τη φοβάσαι, μάνα? Γιατί να τη φοβάμαι? Νιώβεις, κυρίως, ότι γνωρίζεις πολλά για σένα. Μήπως αυτό τελικά ισχύει? Και φοβάσαι μην ανοίξω το στόμα της και μου πει διάφορα? Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι. Εσένα θέλω να προστατεύσω. Το μυαλό της είναι άρρωστο. Εντάξει. Μη φοβάσαι. Δεν θα την παντρευτώ κιόλας. Αυτή η γυναίκα είχε το θράσος να με κατηγορήσει για τη δολοφονία του Παύλου. Και εσύ τι κάνεις? Τίποτα! Κοιμάσαι μαζί της! Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν! Πώς μπορείς! Σήμερα σκεφτούμε να μιλήσω του Γιάννη. Για μένα είναι και την Ελένη. Εντάξει, μου αυτές που θέλω να μιλήσω δηλαδή, αλλά περίμενα εδώ, άρχισε να έρθει. Φαίνεται ήταν κάπου έξω. Δεν πρέπει να άρχισε. Όχι, άρχισε γιατί περίμενα εδώ. Έλα, ακούς με πώς μιλώ. Νίκολα, έχω τα δικά μου προβλήματα τώρα. Με αυτό που συνέβη με την Κατερίνα, δεν έχω χρόνο να ασχολείω με τα ερωτικά σας. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Κατερίνα, πώς είναι? Πού να είναι, χάλια, πού να είναι. Συγγνώμη που είναι. Καλημέρα. Να μου, η αδερφή μου, ξενυχτήσαμε το ψέτσι σήμερα, είμαστε στα μαρούλια. Κανονικά εσύ ούτε καλημέρα πρέπει να μου ρωτήσεις. Γιατί ρε? Άσε με ανοίξω στο μωρέ, Νικόλα, γιατί θα σ' αρέσει. Τι σου κάνω τώρα? Μου προβλέπουν τα άγριες καταστάσεις εδώ, πάω στο πάνω γύρω. Κάθεσε που κάθεσαι εσύ. Όχι, έχω τα δικά μου προβλήματα, ευχαριστώ, δεν θέλω άλλο. Νομίζεις να μου συμβαίνει. Στα σήμερα νομίζω ότι είσαι φίλος μου, αλλά είσαι μεγάλο παγιόπαιδο τελικά. Σου με τον Γιάννη είναι ψες? Όχι, γιατί? Επειδή άρχισες να έρθεις και υπέθεσαι ότι είσαστε μαζί. Παπά, με τον Γιάννη να αποφάσισα να μείνουμε φίλοι. Παπά. Δηλαδή, δεν θέλεις να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ σας? Ναι. Εν μπορώ να το δω ερωτικά. Εντάξει, είναι πολλά καλό παιδί, αλλά εν μπορώ να νιώσω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Να κάνεις αυτό που νιώθεις, αγάπη μου. Αυτό που σε κάνει ευτυχισμένη. Μπορεί εκείνο που με κάνει εμένα είναι ευτυχισμένη, εσένα να με σε βρίσκει σύμφωνο. Είσαι έξυπνος άνθρωπος, Ελενάκη μου. Και όρημη πια. Θα πάρει μια απόφαση που θα καταστρέψει τη ζωή σου. Εγώ μόνο σε μια τέτοια περίπτωση θα αντιδρούσα. Όπως στην περίπτωση του Νικόλα. Ο Νικόλας καταρχάς ήταν παντρεμένος. Είπε και χιλιάδες ψέματα. Ναι, όμως εγώ είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Άκουσες τι είπα. Καλημέρα. Αυτό που είπες προτιμώ να κάνω πως δεν το άκουσα. Καλημέρα, Λόγα. Αντζέλα, μου δείκαμε η αδερφή σου. Ακόμα τι είναι. Βαλεντίνα, βιάστο αγάπη μου. Γιατί σηκωστείες που κρεβάτι είναι εσύ? Να φύγω να πάω στο γραφείο. Ποιο γραφείο, ρε παπά?
Έγινε να μείνει μια μέρα σπίτι να αναρρώσει. Όχι, αγάπη μου. Αμήνω έσω εντιαμέ που να αρρωστήσω που τα καλά. Και πε μα πώ χτύπησε παππού ξανά. Πες από μια σκάλα, αγάπη μου. Και πού την ήβρε στη σκάλα. Στα χτίσματα. Είπε μου, εργολάβο, έφκαπα στη σκάλα να την κρατώ εγώ. Δεν την έκραταν τους. Έπεσα πάτα κάτω και φατήχαμε. Τι ερωτούμε αν το έκαμε και επίτηδες μάλιστα. Ρε παππού, άλλα μας αγάλες έχετε. Σου ρε φάτσου σπάστε και έλα και να θύμασαι. Άλλη φορά να προσέχεις γιατί μην μπορούσες να πεθάνεις. Όχι αγάπη μου, δεν πεθανίσκομαι φάση. Έχω τίμιο ξύλο πάνω με εγώ. Τίμιο ξύλο που θέλει ο παππούς αγάπη μου, γιατί έκλειδωσαν την πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Πάντως αν ήμουν κάτω σε 7 ψυχός, έκρουσα τις 3 ζωές, εμείνα μου 4. Άντε, Αγγέλα μου, τέλειωνε να πάμε σχολείο και ο παππούς. Πάω να φωνάξω της Βαλεντίνας. Πήγαινε, φώναξε της. Και δε, πρόσεχε. Και αν έρθουν γίνει το κογλήθι, ειδοποιεί καμιά αστυνομία. Αστυνομία, δεν είσαι καλά αγάπη μου. Έτσι, από να βαλάχανο. Αστυνομία, κάνω εγώ τις δουλειές μου καλύτερα. Άσε να το χειριστώ εγώ. Ναι, είδαμε, τέλος το χειρίστηκε σας τώρα. Ναι. Καλημέρα, κυρία Αναστασία Πρωτοπαπά. Εσύ μου έλειπες τώρα. Μα ακριβώς για να μέσα σας λείπω. Είπετε μου ότι είναι να μιλήσετε με τον λογιστή σας. Κοίτα, Φίλιππε, σήμερα δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ μαζί σου. Έχω άλλα θέματα πιο σημαντικά από σένα. Αναστασία, καίγομαι. Καταλαβαίνεις, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Έλα τώρα, μη γίνεσαι μελοδραματικός, θα ξεράσω. Λοιπόν, όταν έχω χρόνο, θα δω με το λογιστή τι και αν σου χρωστάει ο Παύλος. Με κατάλαβες? Σήμερα να μιλήσεις. Είπα σου καίγομαι. Αν καίγεσαι, βάλε παγάκια να δροσιστείς. Έκλεισε μου το. Δεν θα μείνει έτσι τούτη ιστορία. Δεν θα την αφήκω δαμέ. Η Μπελλάρα είναι καμά εψευμένη νιώφη. Πώς μου ήρθε τούτο το πράγμα, ρε κομμάρ. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Μετά ένιωσα την ώρα και η στιγμή που στον παράγον έπια σπίτι της. Έτσι, να μπλέξω πάλι. Να μπλέξω πάλι. Είμαστε τα νέα μαδρέ. Τι έγινε? Εδώ κάνω του Φίλιπ που κέστησε. Μα κύριε. Επίεν και δανείστηκε ρε που κάνει το κογλήφους και τους τα πήρε πίσω στην ώρα του. Και πιάνε στο γραφείο του και εδώ κάνω του και κάτσε. Είναι καλά ο άνθρωπος τώρα? Καλά ρε. Κακός και λείψα εγώ δεν έχει. Δεν κάνει ρε, κρατήσε του κατσένα ακόμα. Τον καιρό που με βρούσαν εμένα το κογλήφι, έκαμε μου μαθήματα ηθικής ο κύριος Φίλιππος. Δεν μου να κάνει τώρα, να στα δω εκεί. Να μην τα βρει, να στα δω εκεί. Δεν και να ξεμπερτέψει εύκολα από τους ανθρώπους, ρε. Να μην το φαλάχανω στο τέλο, ρε. Για σπάντο, ρε. Να σου πω. Ακούεις. Έκανε μια μπελάρα χτες. Και αν κρίνω από το ύφος του πρέπει μια άλλη μπελάρα. Δεν και είμαι τέτοια ηλίθιος. Δεν έχω υπόθεση. Είμαι τέτοια κοντό φουστανόπιστος. Φουστανόπιστος. Άρα και κάνει γυναίκα. Πέμω να δούμε. Επία σπίνι νιώθεις εχθές. Και κάναμε, ξέρεις. Τα πράγμα ρε. Χτες πρωί ξημέρα με ανεβάξει μες στο παλιόπεδο, μες στα μούτρα, ρε τώρα κρυφείς. Δεν κάνει. Παρέτα μας, ρε Νίκολα, παρέτα μας. Πες μου ρε τι σου έκαμα. Δεν ήξεις να μου έκαμες. Τι να σε ρωτώ. Ήρθα από το γραφείο σου, έχετε να σε δω. Πότε?
Την ώρα που κάθεσαι με την Ελένη μέσα στο γραφείο, και μάλιστα η Ελένη κάθεται πάνω στα γόνατα σου και φιλιές του. Άιστε. Κατάλαβα. Καλά ρε, πάει καλά ρε, να ντρέπεσαι καθόλου. Κοίτα, νιώθω άσχημα τώρα. Εντάξει, νιώθω άσχημα γιατί δεν ήθελα να το μάθεις με τον τρόπο. Να μάθω τι ρε, Νίκολα. Εντάξει ρε, Γιάννη. Τον τελευταίο καιρό, για να μην κλείσει τις τελευταίες εβδομάδες, ήταν πολλά πιο κοντά με την Ελένη. Και αποφασίσαμε να ξαναφτιάξουμε. Καλά ρε, είσαι σοβαρή ρε, και ωραία. Να δεν περιπέζεσαι πίσω από η ράση μου ρε. Δεν ήταν η πρόθεσή μας. Και καλά είναι οι άλλοι ρε, εσύ ρε. Τόσα χρόνια είμαστε κολλητοί ρε, είμαι δίπλα σου σε κάθε σου πρόβλημα ρε. Τι ήρθε να βγάλεις το πράγμα ρε. Εντάξει ρε Γιάννη, ήταν συγχυσμένα τα πράγματα, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Δεν θέλω να με πληγώσω, α. Εντάξει, εσένα μου κάμες και εσένα μαξιλίνι και κάρφωσες μου δέτσι στις πισόπλατα και πώς σπάσες με. Δεν μπορείς να σε πω τώρα ρε Γιάννη. Δεν ήξερα ότι τρέφεις τόσο δυνατά αισθήματα για την Ελένη. Ρε, εγώ ήμουν κύριος μαζί σου, ρε, εξηγήθηκα από την αρχή, ρε. Τι είπα σου ότι γουστάρω την Ελένη, και είπες μου, προχώρα. Γι' αυτό σε ρώτησε, να προχωρήσω, αλλά σου είπες μου, ναι. Είπα σου, ναι, επειδή την μέρα μου ήρθες δαμέ, ήσουν μέσα στην τρελή χαρά. Γι' αυτό. Και εκείνη την μέρα να πάω αποφάσισα να σου πω ότι ναι, θέλω να είμαι την Ελένη. Αλλά δεν έτσι χαρούμενο, αλλά λυπήθηκα. Δεν ήθελα να σου την σπάσω. Τι δεν θέλω να μου την σπάσω, σαν και να ελπίζω, ρε. Την καλύτερο του δω. Ωραίο φίλο, ρε. Έτσι αγαπά του φίλου σου, εσύ. Συγγνώμη ρε φίλε. Δεν ήξερα να πω κάτι. Σε πολλά λίγο ρε. Σε πολλά λίγο και λυπούμε για ό,τι έκανα για σένα. Ρε φίλε. Δεν είμαστε φίλοι. Για φίλοι πολλά. Ένα λεπτό ρε. Ούτε να σου φτύσω δεν θέλω ρε. Γιατί να χαραμίσω σ' άλλο μου. Εγώ τον Νικόλα θέλω στη ζωή μου. Κόρη μου, πόσα πρέπει να σου κάνει αυτός ο άνθρωπος για να καταλάβεις ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Κανένας δεν είναι λάθος, παπά. Έχει δίκιο, Σταύρο. Ο Νικόλας έκανε λάθος στο παρελθόν επειδή ήταν μπερδεμένος. Μπορεί σήμερα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λαούρα, με την υποστήριξη. Εσύ δεν ξέρεις τι επέρασε εγώ με αυτόν τον Νικόλα. Εσύ τι επέρασες. Κόρη μου, λίγο πράγμα νομίζεις να σε βλέπω να γιτώνεις πας στον καραβέ. Να σε βλέπω να κλαίεις μέρα νύχτα για έναν άνθρωπο που δεν αξίζει. Παπά, δεν μπορώ να τον ξεπεράσω, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να το άλλο άντρα ερωτικά. Επειδή είσαι συνέχεια κοντά του, γι' αυτό δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις. Ωραία. Και έτσι να είναι και να θέλω να τον βλέπω σημαίνει ότι το έχω ανάγκη, ναι. Μπορεί να άλλαξε ο Νικόλας, βρε Σταύρο μου. Όχι, Λαούρα. Προσπαθεί να καταστρέψει την κόρη μου όπως καταστρέψει την Λουγία. Κόρη μου, για όνομα του Θεού, κατάλαβε με. Προχώρα με τη ζωή σου. Παπά, δυστυχώς για σέναν ακόμα είναι ευκαιρία χαπάκια που να τα πίνεις και να σβήνονται οι παλιοί έρωτες. Αν είσαι, θα τα έπινα. Αυτή είναι η απάντηση που είσαι να μου δώσεις, δηλαδή. Δεν έχω τίποτε άλλο να σου πω. Τον Νικόλα να αγαπώ τον. Είτε είναι η ευτυχία μου, είτε είναι η καταστροφή μου. Στο υγειό με. Αυτόν τον άνθρωπο θα πάθεις χειρότερα από όσα ήδη έπαθες. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να του μιλήσεις. Έπρεπε να το κάνω σήμερα. Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα ο Νικόλας θα μιλήσει στο Γιάννη. Και λογικά που αύριο θα είμαστε ξανά μαζί. Κανονικά ζευγάρι. Δεν θέλω να κρύφω με άλλο. Δεν έπρεπε να σταματήσω το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Τι
Τι να έκαμνες, Κατερίνα μου, αφού ενόμισες ότι ήταν αστυνομικός, αγάπη μου. Δεν έπρεπε να κατέβω από το αυτοκίνητο. Την ώρα που μου είπε να κατέβω, έπρεπε να φύγω. Με ρίχνεις ευθύνες τον εαυτό σου, Κατερίνα μου. Δεν φταίς εσύ. Εγώ που φταίω. Εγώ φταίω. Πρέπει να... Είδα ότι δεν είσαι περιπολικό και μην αγαπέ. Κατερίνα μου, θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, αγάπη μου. Πρέπει να το καταλάβω ότι ήταν ψεύτικος αστυνομικός. Δεν είσαι τίποτε γύρω μας. Μπες στην ερημιά. Πόσο να θέλεις, Θεέ μου, είμαι. Πόσο να θέλεις, είμαι. Είναι πέρασε το κακό μου το μυαλό σου, αγάπη. Γιατί με τόσο χρόνο κοπέλα, γιατί έπρεπε να καταλάβω. Είσαι πολλά καλό μπλάσμα και εμπιστεύκεσαι τους ούλους γι' αυτό. Δεν είναι θέμα καλός εμείς, Λέλα. Θέμα πλακίας. Έγινα τόσο χρόνο και δεν κατάλαβα τίποτε ακόμα. Κάθε ένας μπορεί να με ξεγελάς. Κατερίνα μου, κι εγώ το ίδιο θα έκανα με σένα. Κι εγώ θα κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Εν φταίεις εσύ, αγάπη μου. Εν φταίω για το ένα, εν φταίω για το άλλο. Γιατί μου λες εμένα. Θεέ μου, γιατί. Φίλιππε, τι κάνεις εδώ? Αφού δεν πάει το βουνό στο Μουάμεθ, ήρθε ο Μουάμεθ στο βουνό. Δεν βρήκα χρόνο να ασχοληθώ με το θέμα σου, Φίλιππε. Αναστασία, εσύ δεν είχες χρόνο, αλλά εγώ δεν θα βγάλω το χρόνο έτσι όπως πάμε. Μετρώ ώρες ζωντανός. Δεν έχω ιδέα τι δουλειά έκανες με τον Παύλο. Αναστασία, έκλεψε με, καταλάβεις. Έφερε την εταιρεία μου στα όρια της πτώχευσης. Φίλιππε, έχω πάρα πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό. Έτσι, Αναστασία, έχεις πάρα πολλά προβλήματα εσύ. Έχεις και εσύ να σε βουρούν που πίσω να σε σκοτώσουν. Όχι βέβαια. Εμένα όμως καρτερούμε να κάνω ηκιά έξω της πόρτας πέντε σιπέτη. Δεν έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο, τι να σου πω. Και τι έπρεπε να κάνω, Αναστασία? Να βάλω λουκέτο στην εταιρεία που φτιάζα για να την κάνω. Γιατί πόσο μιλάμε? Σχεδόν μισόν εκατομμύριο εκτός οι τόκοι. Άμα λοαρκάσω και τους τόκους, πάμε που πάνω που το μισόν εκατομμύριο. Τόσα μου έκλεψε ο άντρας σου. Έχεις τρελαθεί. Και πού να φορώ εγώ τόσα λεφτά, είσαι με τα καλά σου. Είπα σου, Αναστασία, πας σου πεντακάθαρα. Κι ας το λογιστής σας. Μες στα λεφτά που κληρονόμησες, έντε το μισό μου εκατομμύριο που μου κλέψε ο αντρούλης σου. Σου ζήτησα χρόνο, γιατί με πιέζεις? Πιέζωσε γιατί πιέζει με και μένα ένα πιστόλι μπας στον κρόταφο που το πιέζει μια σφαίρα που πιέζει τον δράκονα της την αντινάξει. Ωραία. Πήγαινε τώρα, θα το σκεφτώ, θα το ψάξω και θα σου πω. Πότε? Όταν βρω χρόνο. Έβρε τον, Αναστασία, τον χρόνο, έβρε τον. Γιατί αν πω και ανοίξω το στόμα μου, να θέλει αιώνα να συνέλθεις, όχι χρόνο. Τώρα πάει καλά, ρε. Με την Νιώφη, ρε. Λείψαν οι γενέτσιες, ρε. Δεν τούτη τα διαθέσιμη, ρε, κουμπάρε. Είναι να μην τα κάνω. Είσαι απίστευτο, ρε. Ρε, τούτη γενέκα χώρισες, ρε, κάμε σου τόσα κακά. Παρολίου να σου σκοτωμένος εξαιτίας της και πάλι πεις μαζί της, ρε. Μουρμουρά, ρε, κουμπάρε, και εσύ, ρε. Ένα απλά ήταν να περάσω μια νύχτα, ρε. Καλά, ρε. Και λείψαν οι γενέτσιες. Αφού είμαι μπελί, ρε. Ρε, θα φάεις τα μούτρα σου πάλι. Εμετάνιωσα, ρε, εντάξει, εμετάνιωσα. Εμετάνιωσες τότε, πας να σου εμπίσω. Και να γλιτώσεις εύκολα. Ρε, σου κλείσε για να πάω να ήρκα, ρε, κουμπά. Ασύρα, εσύ τον καιρό είμαι μόνος μου, ρε, κουμπά. Άτε. Και για τρία λεπτά ειδονείς τώρα, αρισκάζεις το υπόλοιπο της ζωής σου. Μείνε άλλο λίγο μόνος. Εξηγηθήκατε, κουμπά. Είπατε ότι δεν θέλω να δημιουργήσεις έτσι.
Ήσουν παντρεμένο και είναι τραβάν πίσω. Και να τραβήσει τώρα όπως ελεύθερος. Καλά ρε, τώρα έχει σχέση με τον Έκτορα. Καλά το είπες, υποτίθεται. Δεν νομίζω να με ενοχλήσει τώρα. Καλημέρα, Σοφοκλή μου. Τι είναι, μωρό μου, εσύ θα μου πεις καλημέρα. Ρε μου μιλάτε τώρα σου ρε. Κάτσε με. Είναι μακριά μου, λαλό σου, δεν θα σκοτωθούμε. Να έρθεις από είπα μου τον πιλιάρτο. Μάλλον. Ας είναι εδώ και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ξέρεις ότι ο αδερφός σου τον τελευταίο καιρό θέλει πολλά άγρια. Μεν του διασημασία. Και σε παρακαλώ, μεν τσακωθείς μαζί του. Μου πήγα μια κουβέντα ρε Αγγελική, ξέρεις το. Θα μείνω από κάτω. Έτσι είναι ο Βασίλης ρε Γιώργο, μεν τον παρεξηγείς. Ανησυχεί για μένα. Γίζε μωρό ρε Αγγελική να θέλεις και δαιμονά. Ναι, εγώ ξέρω το, αλλά ο Βασίλης σε κόλλησε. Νομίζω ότι με κανέναν υπεράσπιστον κοριτσάκι ότι χρειάζομαι την προστασία του. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να τον προκαλέσω. Και δεν θέλω καυκάς μαζί του. Και να σου πει και καμιά κουβέντα μεν του δώσει σημασία. Να μιλήσω εγώ μαζί του. Έτσι, μπράβο το μωρό μου. Εγώ στο σχολείο πιάνω βουλιά στον αέρα. Μα τα βουλιά πιάνες ρε, μόντε τσίκλε και βερτίζα ρε. Αμα θέλει να ξέρεις, εύκαλα 17 χωρίς να θυκιαβάζα. Ναι ρε, πιάνες τα βουλιά της μάνας σου. Εγώ αν ήθελα, γίνομαι και γιατρός. Μα τα γιατρός αν να γίνεις ρε. Γυναικολόγος, οδίατρο, ξαχειρούργος ρε. Χτινίατρος, για σε εξετάζω. Ε, καλή να πελάζεσαι ρε. Ελάτε, δάσο, θέλω σας. Κάτσε. Μάθετε να μου γίνε. Να μου γίνε. Κάποιος εβίασε την Κατερίνα. Μα σοβαρά. Μα την Κατερίνα μου μιλήσκει στο παντοχείο με τη Λέλα. Άιζε με που την ώρα μου το μάθαμε χάλια αν μπορώ. Αν τ' άλλος έγινε το πράγμα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά είναι τσάπρα χάλια. Το ίδιο φαντάζομαι και η Λέλα. Ουφ. Πιάσαν τηλέφωνο και δεν μπορούσε να μιλήσει από κλάμα. Με ο Φίλιππο ήταν που έγινε, ζει. Ο Φίλιππος. Τι να την έβλεγε τόσο. Αν του περνά, ας ξαναμπλέξει με τις ανθρώπους. Έλα σου πω. Θέλει να πάει πρώτον τους τύπους να βρισκόμαι μια επίσκεψη είναι σου δώσου. Κάτσε στα βραστά σου ρε κολλιά. Κάνω μας τα δράματα. Κάνω μας τούτα ούλα που περάσαμε με ο Φίλιππον και η Κατερίνα. Και ποιος να παρέψει σήμερα. Κανένας δεν σου φάει σήμερα. Να ρωτήσει βήματα. Και σε ποιον αρέσκει. Πάρα να το πούσουμε στα ψυγεία. Ποιο είναι βοήθατε ρε. Δεν μου κάτσε πως το χάχατα με θωρείς ρε. Ούλο φύτος να γάμει άμεσα. Ούλο φύτος. Μ' αρέσει το στυλάκι σου. Στην αρχή είσαι καλός και το παίζεις κακομύρης και μόλις δεν γίνεται αυτό που θέλεις, αρχίζεις τους εκβιασμούς. Εσύ με ανάγκασες. Ωραία. Θα ανοίξεις το στόμα σου και θα πεις τι. Σε πρώτη φάση νομίζω θα ήταν αρκετά ικανοποιητικό να μάθει ο γιος σου και η κόρη σου μια σχέση του παρελθόντος σου. Τι κάνεις, δηλαδή. Θα καρφώσω τον εαυτό σου. Όχι σοβαρά, δηλαδή τι θα πεις. Εγώ και η μάνα σου κάποτε είχαμε παράνομο δεσμό. Είναι για μένα που μιλώ. Εγώ και εσύ δεν είχαμε ποτέ μας δεσμό. Επεράσαμε μια-δυο φορές καλά μαζί, τσίνον ήταν. Τι εννοείς. Εννοώ, κύριε Αναστασία, το δεσμό που είχες με έναν τύπο που εξαφανίστηκε και ακόμα γυρεύκει τον
η Βίκη Χατζηβασιλείου. Δεν ξέρεις τι λες. Όχι, ξέρω πάρα πολλά καλά τι λαλώ. Και ακριβώς επειδή ξέρω πολλά παραπάνω που όσα νομίζεις, για να μην αναγκαστώ να ανοίξω το στόμα μου, διευθέτης μου σε παρακαλώ το συντομότερο δυνατόν τα λεφτά μου. Ποιος σου την είπε αυτή την ιστορία? Δεν έχει σημασία που το έμαθα. Ένα πουλάκι μου το κελάγησε. Πουλάκι είναι και ασκυλαϊδί, πουνάκι είναι και ας λέει. Σημασία αν έχει να μένει φκή πάρα έξω που δαμέ. Σωστά. Λοιπόν, Αναστασία, περιμένω να μου πακετάρεις τα λεφτά μου. Εντάξει. Ναι, ρε Μαρκό, έχουμε καμιά ακόμα άμαξα. Είναι που η δουλειά σου. Ο φίλος σου Σοφοκλής Ποταπανός, σε πέρασε πολλά ωρέψες. Έτσι, μωρό μου. Δεν πειράζει, καλά να πάθει. Για μην πάμε να κάτσουμε κάτω θάλασσα. Θα σου μιλήσω. Θέλεις να μου μιλήσεις και θέλεις να ακούσει ο φίλος σου, ο Μάρκος. Περίεργο πράγμα. Άντε, τέλειωνε. Θέλω να σου μιλήσω. Τέλειωνε. Ό,τι έγινε με ψέση ήταν λάθος και πρέπει να ξαναγίνει. Σοφοκλή μου, αν θυμούμαι καλά, εγώ σε πιέσα για τίποτε. Εσύ ήρθες και βρες με. Ναι, ξέρω το. Αλλά θέλω άρκεσαι δαμέ. Ούτε άρκεσαι δαμέ, ούτε τον μωρό μου και ιστορίες που μου λαλείς τέρμα. Τώρα επειράξες που είσαι μωρό μου δηλαδή. Ούλα πειράζουμε σήμερα. Σοφοκλή, εψέσαι μιλήσαμε και είπαμε κάποια πράγματα. Είπαμε ότι να γίνει ό,τι να γίνει χωρίς δεσμεύσεις. Ωραία, γιατί ήρθες δαμέ σήμερα? Για να πιω τον καφέ μου, τόσο κακό. Ναι, κακό. Και τούτον είναι κακό και πολλά είναι κακά. Να τελειώνουμε ως Ποκλή τώρα, εντάξει? Σοφοκλή, άκουμε προσεκτικά. Εγώ σε λίγο καιρό να παντρευτώ τον Έκτορα και θα γίνω κυρία από τον παπά. Και τα λεφτά θα τρέχουν τα πονάρκα μου. Τι να λες τώρα, ρε. Σε μετά καλά σου. Να παντρευτεί εσέναν ο Έκτορας ο πρωτοπαπάς. Ναι, γιατί όχι. Δεν πάει καλά νομίζω. Νομίζω επελάνε στέλια. Σοφοκλή, ξέρεις ότι άμα εγώ βάλω κάτι στο νου μου, κάνω το κόσμο θα χαλάσει. Αν με καλοκρατάς, μένεις εσύ και εγώ τους φίλους μου προσέχω τους. Να φας και εσύ που τα έτοιμα. Όποιου πέσει μπαλά χάνει. Έλα. Δεν έχω καλά νέα. Τι έγινε? Είδε μας ο Ιαννής έχτες στο γραφείο που φιλούμαστε. Τι. Πώς έγινε τούτο? Δεν ήξερα. Ήρθε, δεν τον πήραμε χαπάρι, σοκαρίστηκε, είδε μας, σηκώθηκε, έφυγε χωρίς να πει κουβέντα. Άιστα. Είναι πολύ λαθυμωμένος. Λένε, ακούς με. Λένε. Λένε. Ο πατέρας σου φαίνεται έχει φάει λεφτά από τον Φίλιππο. Και εσένα τι σε νοιάζει? Άμα συμβαίνει αυτό, πρέπει να το επιστρέψουμε. Και ο λόγος? Πρώτον, τα δικαστήρια και δεύτερον, είναι ανήθικο. Είχαστε φίλοι τόσα χρόνια, θα ξαναμιλήσετε? Για τους είχα μην κουέντα, ρε Γιορτάνη. Νικόλα, σε παρακαλώ, μην με ανακατεύεις μες στα δικά σας. Έθελα να πάρω θέση. Εσύ αθώα Ελένη, υποτίθεται. Σου άλλος που είναι κολλητός μου. Αφήσ' με να σου εξηγήσω. Να μου να μου εξηγήσεις, ρε Λένη. Είδα σας μαμάθια με φιλιές του. Θα μένει ο κατάλληλος χώρος να μιλήσουμε. Πάμε κάπου αλλού, σε παρακαλώ. Ήταν σε θωρέ, θέλω. Πιο σιγά, ρε μάνα μου, γιατί είχε έχουν αυτιά. Απλά έβγα το κατάλληλο σημείο και πάρα αυτά σου πω. Τι είναι, περιπτέρω? Όχι, με τα περιπτέρα με ρόμενα 100 χρόνια μαζί ψάχνω τα λεφτά που θέλεις. Σπίτι, ο διοκτήτης δεν ξέρει τι έχει. Τούτος χτίνος
Με βίασε και εμένα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πριν 3 μήνες. Έκανα φυλακή. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι σε έναν τζελί. Αν μιλήσω, όχι αμέσως θα κοιμάσαι και θα ξυπνάς. Σε έναν τζελί. Πίστεψε με, είναι ωραία η εμπειρία.